Στις εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Μυτιλήνης φιλοξενήθηκε μια οικογένεια με μικρά παιδιά το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη μετά από φωτιά που ξέσπασε, η οποία κατέστρεψε το σπίτι όπου κατοικούν στο συνοικισμό. Ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, κ. Γιώργος Ντίνος, μίλησε στον Έολο για αυτή την πρωτοβουλία ανθρωπιάς από τους πυροσβέστες σε συνεννόηση με την διοίκηση της υπηρεσίας. Από τη μία πλευρά έδειξε το ανθρώπινο πρόσωπο της η πυροσβεστική, από την άλλη δυστυχώς είχαμε ένα σπίτι το οποίο μιας οικογένειας μονογονιακής το οποίο κάηκε. Λάβαμε μία κλήση γύρω στις 12.30 ώρα το, όχι μία, αρκετές κλήσεις γύρω στις 12.30 ώρα το βράδυ για φωτιά σε σπίτι στην περιοχή συνοικισμού. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 3 αυτοκίνητα μαζί με τον επιχειρησιακό αξιωματικό 4 και κατάφεραν σε αρκετά γρήγορο χρονικό διάστημα να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία όμως είχε καταφέρει και είχε καταφέρει σχεδόν ολοσχερός τουλάχιστον το ένα το δωμάτιο όπου είχε εκδηλωθεί η φωτιά. Και ενώ αρχίσαν να γυρνάνε πίσω οι συνάδελφοι και να φτιάχνουν με τα αυτοκίνητα, τις φιάλες και όλα αυτά τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί, ο αξιωματικός υπηρεσίας κάνει ένα τελευταίο έλεγχο να δει αν έχουμε ξεχάσει κάτι και να τα τελευταία πράγματα φεύγοντας από το συμβάν. Είδε λοιπόν ότι είχαμε ξεχάσει μέσα εισαγωγικά την οικογένεια η οποία δεν υπήρχε κάπου να πάει. Και σε συνεννόηση, και πρέπει να το πούμε αυτό, στη συνεννόηση λοιπόν του αξιωματικού υπηρεσίας, ο οποίος είναι ο αρχιπυροσβέστης Διονυσάτος Σάββας, μαζί με τον επιχειρησιακό αξιωματικό, τον κύριο Παντελάκη Νικόλαο, αποφασίσανε ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Παίρνει τηλέφωνο στο συντονιστικό κέντρο αξιωματικός υπηρεσίας και εντελώς τυχαία ήμουνα στη δουλειά και εγώ εχθές, με ό,τι μιλήσαμε μαζί. Και μου λέει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, η οικογένεια δεν έχει κάπου να μείνει, έχει 2 πολύ μικρά παιδιά και κάτι πρέπει με κάποιο τρόπο να μεριμνήσουμε, να δούμε το τι θα γίνει. 3.30 ώρα εγώ ίδιος παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Αλεξίου, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο τηλεφώνημα και μας παρέμεψε στην κυρία Χιωτέλη, την οποία όμως δεν κατέστη δυνατόν να τη βρούμε χθες το βράδυ. Mm-hmm. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πάρουμε ένα λεωφοριάκι μικρό που έχουμε και μεταφορά προσωπικού κατά βάση για πυρκαγιές και πήγαμε, αφού ενημερώθηκε η διοίκηση εννοείται, και πήγαμε, πήραμε τη γυναίκα και τα παιδιά και τα λιγοστά υπάρχοντα τα οποία είχαν καταφέρει να σώσουν, τους φέραμε στις εγκαταστάσεις της ΠΥ, τουλάχιστον να έχουν κάπου να μείνουν, κάπου να ζεσταθούν, με κάποιους ανθρώπους να μιλήσουν σε αυτό το σοκ το οποίο είχαν πάθει, γιατί είναι όντως ένα σοκ, ένα τραγικό σοκ που παθαίνει κάποιος όταν από τη μία στιγμή στην άλλη μένει με τα ρούχα τα οποία φοράει, χωρίς να έχει το παραμικρό, ότι οτιδήποτε υπήρχε στη ζωή του έχει καεί, έχει εξαφανιστεί.